Έπιασαν δουλειά, αλλά άντεξαν μόλις ένα μήνα πριν παραιτηθούν. Ενδεικτικό της εργασιακής ζούγκλας που σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα επικρατεί για τους εργαζόμενους στην Κρήτη. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Μόνο στο νομό Ρεθύμνου μέσα σε ένα μήνα 600 εργαζόμενοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους καθώς δεν άντεξαν τις ασφυκτικές συνθήκες εργασίας. Οι συνάδελφοι δηλαδή που έπιασαν δουλειά το Μάιο ήδη αυτή τη στιγμή αποχωρούν γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τα ωράρια και την πίεση της δουλειάς. Οι μηχανισμοί ελέγχου του κράτους στο ΣΕΠΕ υπολειτουργούν με αποτέλεσμα να δείχνουν την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους οποίους θέλουν να εκμεταλλεύουν αυτές τις ελαστικές θέσεις εργασίας να το κάνουν. Και ενώ οι συνδικαλιστές περιγράφουν ένα ζωφερό σκηνικό με ακραία ωράρια και ασφυκτική πίεση, οι έλεγχοι αποτελούν είδος πολυτελείας. Σαν ανέκδοτο ακούστηκε στα εργατικά κέντρα η είδηση ότι η επιθεώρηση εργασίας μετατράπηκε σε νέα ανεξάρτητη αρχή με θέση διοικητή, καθώς στην ουσία η επιθεώρηση εργασίας λειτουργεί στην Κρήτη χωρίς προσωπικό. Και πραγματικά είναι για γέλια όλη η κατάσταση. Όταν έχουμε πάνω από 25.000 επιχειρήσεις στο νομό, μόνο τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι πάνω από 500 και υπάρχει ένα συνεργείο που αν βγει μία φορά για έλεγχο πρέπει να κάτσει άλλες τρεις μέρες μέσα λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας που επιβάλλεται από το Υπουργείο. Επιθεωρήσεις χωρίς επιθεωρητές, μακρινοί έλεγχοι που πρέπει να γίνουν χωρίς διαθέσιμο αυτοκίνητο και ελεγκτές στα πρόθυρα νευρικής κρίσης αποτελούν την πραγματικότητα. Η παράνοια σε όλη της το μεγαλείο αποτυπώνεται στην επιθεώρηση εργασίας Ρεθύμνου που λειτουργεί μόνο με την προϊσταμένη και έναν κλητήρα. Το αποτέλεσμα να μείνει μόνο ένας επιθεωρητής εργασίας ή προϊσταμένη η οποία αδυνατεί να πραγματοποιήσει ελέγχους. Γιατί όπως είναι γνωστό, όλοι οι έλεγχοι για να γίνουν από την επιθεώρηση εργασίας χρειάζονται δύο επιθεωρητές. Η σκληρή γλώσσα των αριθμών δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, αφού μία χούφτα επιθεωρητών έχει την ευθύνη χιλιάδων επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη. Η τοπική επιθεώρηση αυτή τη στιγμή είναι 5 ελεγκτές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν υπερβάλλουν αυτό, προσπαθούν να καλύψουν ένα νομό με τεράστιες ανάγκες. Από το 2019 η επιθεώρηση εργασίας στο Ρέθυμνο έμεινε με ένα άτομο, διότι το δεύτερο άτομο που είχε αποσπάστηκε στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ στα Χανιά, με τρεις επιθεωρητές εργασίας που έχουμε, δεν μπορεί να ελεγχθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις που μένουν στα Χανιά. Πόσο μάλιστα το καλοκαίρι που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει υπερδιπλασιασμός των επιχειρήσεων αυτών. Η επιθεώρηση δική μας είναι υπεύθυνη και για το Ρέθυμνο. Αυτή τη στιγμή στο νομό Λασιθίου και η επιθεώρηση πρέπει να καλύψει από τη Σιτία μέχρι και το Σύση είναι δύο επιθεωρητές και ένας υπάλληλος στο γραφείο με ένα αυτοκίνητο, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και ενώ το Υπουργείο Εργασίας κάνει σχέδια επί χάρτου με αλλαγές και προοπτική ενδυνάμωση της υπηρεσίας, οι συνθήκες στους εργασιακούς χώρους γίνονται όλο και πιο αδυσόπιτες με εξαντλητικά ωράρια, εξωφρενικά χαμηλούς μισθούς και ρεπό με τα κιάλια. Υπάρχει και μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, υπάρχει αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία. Γιατί όταν οι εργοδότες γνωρίζουν ότι η επιθεώρηση εργασίας είναι στελεχωμένη, λειτουργεί και βγαίνει σε ελέγχους, δεν θα υπάρχουν ανασφάλιστοι. Εάν έχει την υποψία ότι δεν θα πληρωθεί για τον κόπο του και τη δουλειά που βγάζει, γιατί καταλαβαίνετε ότι του βγαίνει το λάδι, έτσι. Του βγαίνει το λάδι. Να φύγει και να πάει να βρει αλλού δουλειά. Όσο η επιθεώρηση εργασίας δεν διαθέτει προσωπικό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ασυδοσία.